Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σταματίνα που ζήτησε εκ νέου συγγνώμη στην εκπομπή της για τον κύριο Στάνκογλου. Τη γιορτή του Γιάννη Στάνκογλου στις 7 Γενάρη και τα γενέθλιά του χθες. Έγινε 50 χρονών ο Γιάννης Στάνκογλου. Έγινε 50 χρονών, ναι, και η Σταματίνα Τσιμτσιλή του ευχήθηκε μέσα από την εκπομπή της και του ζήτησε για ακόμη μια φορά συγγνώμη για την αναστάτωση που του προκάλεσε πριν από λίγο καιρό με το ρεπορτάζ που έπαιξαν στην εκπομπή ότι έχει σχέση με μια παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Να δούμε τι ακριβώς έγινε το πρωί στο Happy Day. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γιάννη Στάνκογλου και για τη γιορτή του και για τα γενέθλιά του. Και με αφορμή έτσι τα γενέθλιά του και τη γιορτή του και το θέμα που είδαμε, θέλω παιδιά να του ζητήσω για ακόμα μία φορά ειλικρινή συγγνώμη. Αν τον αναστατώσαμε με αυτή την παραφιλολογία για την προσωπική του ζωή που δεν ίσχυε, τον εκτιμούμε, τον σεβόμαστε, τον παρακολουθούμε και τον αγαπάμε πολύ. Μακάρι να συνεχίσει αυτή τη σπουδαία καριέρα που έχει και στο θέατρο και στην τηλεόραση, γιατί είναι εκπληκτικός. Και πώς λένε κάποιοι που κλείνουν τα 50, life begins at 50. Κοίταξε, θα δεις τώρα τι γίνεται. Η Σταματίνα που δεν φταίει σε τίποτα, δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα ζήτησε συγγνώμη για θέματα τα οποία έφερε μία συγκεκριμένη συνεργάτη της εκπομπής της. Διότι αυτή είναι η αλήθεια. Έφερε θέματα συνεργάτης, συμβαίνει. Αλλά τώρα καμιά φορά βλέπεις και ο παρουσιαστής δύο φορές συνεργάτης της εκπομπής με θέματα που έφερε, την οδήγησε σε λάθος, με αποτέλεσμα μετά συλλήβδη η εκπομπή να ζητάει συγγνώμη. Συμβαίνει. Και καλώς ζητήσαν συγγνώμη και στις δύο περιπτώσεις, αλλά απλώς το επισημαίνει. Εντάξει, και δείχνει ότι είναι και στεναχωρημένη γι' αυτό, γιατί δεν θα το ξανάκανε μετά από τόσο καιρό. Αν δεν ισχύει, προφανώς θα ζητήσει συγγνώμη. Ναι, μετά από τόσο καιρό θα μπορούσε να το αποφύγει, ωστόσο, όπως φαίνεται, είναι κάτι που την έχει, ας πούμε, θορυβήσει, την έχει έτσι στεναχωρήσει. Ναι. Επίσης, μετά από αυτό πρέπει να κοιτάς και ποιος σου φέρνει τι, και να είσαι και λίγο επιφυλακτικός, αν ένας συγκεκριμένος σου φέρνει πράγματα που σε οδηγούν σε μια συγγνώμη επαναλαμβανόμενη, γιατί μία φορά συγγνώμη, οκ. Okay. Δεύτερη συχνά, οκ. Okay, τρίτη, από τον ίδιο άνθρωπο, πάει να πει ότι πρέπει λίγο να τσεκάρεις ποιος λέει τι και να αποδώσεις και την αντίστοιχη σοβαρότητα σε αυτά που σου λέει ο καθένας, που σε οδηγούν να ζητάς για ακόμα μία φορά μία συγγνώμη. Αυτό λέω, δεν είπα τίποτα άλλο.